Μόνο ευχαριστημένος μπορεί να είμαι από την πορεία της ομάδας. Όλη τη χρονιά στο πρωτάθλημα εδώ της Μεσσηνίας και βέβαια και στη μετέπειτα πορεία μας εκεί στη διαδικασία των μπαράζ. Τώρα εκεί που φτάσαμε, εντάξει, το καταλαβαίνετε, όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, το μόνο που θέλεις και εμείς όπως και η Σπάρτη βέβαια, να διεκδικήσεις, εντάξει, το καλύτερο για την ομάδα και για την πόλη, δηλαδή την άνοδο. Γενικότερα τις άλλες ομάδες πώς τις είδατε, και τη Σπάρτη αλλά και τον Πανθυριατικό και το Κουτσοπόδι, παρουσιάστηκαν έτσι όπως τις είχατε στο μυαλό σας? Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα, μίνι πρωτάθλημα, συγγνώμη, το οποίο μιλάμε ότι παίζαν 4 πρωταθλητές νομών. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε το κάνει πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό. Σίγουρα οι πιο ποιοτικές ομάδες ήταν η Σπάρτη και εμείς. Πολύ καλή ομάδα με έκανε εντύπωση είναι και το Κουτσοπόδι. Και ο Πανθυριατικός ήταν ανταγωνιστικός, αλλά χωρίς να θεωρώ ότι έχει την ποιότητα των άλλων τριών ομάδων. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πλεονέκτημα τόσο της Σπάρτης όσο και της Κυπαρισίας, και πού υστερεί μια ομάδα, πού υστερεί η άλλη? Τι είδατε μέσα από τους αγώνες μπαράζ? Κοιτάξτε, αυτό που έτσι λίγο η εμπειρία σε αυτά τα μάτς, τέλος πάντων, εκεί που θεωρώ ότι πλεονεκτεί η Σπάρτη, ας το πούμε, έναντι της δικιάς μου ομάδας, είναι σίγουρα, όχι ότι και εμείς δεν έχουμε παιδιά, αλλά θεωρώ ότι η περτερή Σπάρτη είναι η εμπειρία, είναι τα ονόματα, είναι η φανέλα για να είμαστε δίκαιοι, είναι το budget, είναι η δυναμική, όλα αυτά σίγουρα η Σπάρτη περτερεί σε εμάς. Για να είμαστε δίκαιοι. Όλα αυτά θεωρείτε δηλαδή ότι την καθιστούν φαβορή στον τελικό? Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές και το λέω και πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Ότι έχω πει ότι λόγω φανέλας, ιστορίας, δυναμικής, budget, κόσμου, γιατί μιλάμε για μια ομάδα ιστορική, μιλάμε για μια ομάδα που την έχω δει με τα μάτια μου να πέσει Β' Εθνική και σε μάτς τηλεοφόρο στην Αθήνα και Γ' Εθνική με πάρα πολύ κόσμο. Αυτά είναι αλήθεια ότι υπερφέρει έναντι της Κυπαρισίας. Αλλά όπως ξέρετε ότι εντάξει, αυτό πρέπει να το αποδεικνύεις και στο γήπεδο. Σίγουρα. Δεν παίζουν μπάλα ούτε οι φανέλες ούτε η ιστορία. Υπάρχουν ομάδες ιστορικές, εκπροσωπούν νομούς και υπαγωνίζονται αντίστοιχα σε αλφα τοπικές, αλφα αντίστοιχη κατηγορία. Μάλιστα. Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε ότι εντός εισαγωγικών υπερτερούμε εμείς της Σπάρτης, προσπαθώντας να καλύψουμε αυτά τα μειονεκτήματα, είναι σίγουρα η ψυχή και το πάθος που βγάζουμε. Ξέρω ότι είναι χιλιοϋπομένο, είναι για όλες τις ομάδες, είναι τετριμένο, το ακούει ο κόσμος, αλλά θεωρώ ότι στη δικιά μας ομάδα είναι πραγματικότητα, συμβαίνει. Και σε ένα τελικό νομίζω ότι μπορούν να γίνουν τα πάντα, έτσι, δηλαδή όσο γυρίζει μπάλα μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Θέλω να μου πείτε κάτι το οποίο είχα ρωτήσει και τον πρόεδρο της Κυπαρισίας. Πόσο τελικά θέλει η Κυπαρισία την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και πόσο μπορεί να τη στηρίξει από εκεί και πέρα? Υπάρχει μια στόχευση και ένα πλάνο για την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε να δείτε, όταν ξεκινήσαμε δεν ξέρω πραγματικά πώς πιστεύαν ότι μπορεί να κάνουμε αυτή την πορεία που για μένα είναι εξωπραγματική. Έτσι, δεν θέλω τώρα να κουράσω τον κόσμο, το πώς ξεκίνησε η Κυπαρισία. Με τι budget σε σχέση με τον Πάμισο, με τι roster, εννοώ αριθμητικά όχι ποιοτικά. Αυτό το ξέρω εγώ και η διοίκηση βέβαια, χωρίς να θέλω να κουράζω τον κόσμο. Και για να έχουμε φτάσει να μιλάμε Ιούνιο μήνα για αυτό το επίτευγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που λένε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη, στην πορεία και αφού από το μείον 4 που είμαστε όλο το πρώτο γύρο πήραμε ένα πρωτάθλημα στην 9, σίγουρα θεωρώ ότι η διοίκηση το ήθελε, το πίστεψε, με βοήθησε και εμένα αγωνιστικά 3-4 παίχτες στο Γενάρη, ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια. Και εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει κάτι άλλο από το να μην το θέλεις και να το κυνηγήσεις το όνειρο. Κύριε Ματζούνη, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να δώσετε και μια απάντηση σε όσα ακούστηκαν για τη φιλοξενία και της Σπάρτης αλλά και της Κυπαρισίας. Πιστεύετε ότι κινήθηκαν σε πλαίσια πολιτισμού, έγιναν κάποια μικρό, έτσι, υπήρξαν κάποιες μικροεντάσεις, αλλά θεωρώ ότι όλα είναι στο κλίμα του ποδοσφαίρου. Αλλά θέλω και τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, εδώ στην Κυπαρισία θεωρώ ότι και
προς τιμήν τους οι άνθρωποι και μπράβο τους και ο κύριος Μπουζιώτης και άλλα άτομα της διοίκησης, ήταν η φιλοξενία καταπληκτική. Και δεν το λέω τώρα για χαϊδέψω, θεωρώ ότι το είπαν όλοι οι άνθρωποι της Σπάρτης και φίλαθλοι. Είχα να δω πάρα πολλά χρόνια από όταν έπαιζα μπάλα, οι φίλαθλοι της Σπάρτης καθόντουσαν περιμετρικά από φιλάθλους Κυπαρσίας. Μιλάω τώρα πάντα για το πρώτο μάτς, έτσι. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι μια μισή ώρα πηγαίνοντας στο γήπεδο, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία της Κυπαρσίας, βρισκόμουν ανάμεσα σε φιλάθλους της Σπάρτης και με το συμβούλιο που γευμάτιζε στην πλατεία και συζητούσαμε και κάναμε πλάκα. Λοιπόν, και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή φιλοξενία μας. Τώρα, όσο αφορά το δεύτερο γύρο, επίσης θεωρώ ότι για μένα προσωπικά, η φιλοξενία της επίσημης Σπάρτης ήταν με μία λέξη καταπληκτική. Σας το λέω εγώ που όταν έφτασε το πούλμαν, ήμουν εγώ κατά τα πιο πολλά φραστικά σχόλια. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η μαγεία του, η ένταση, και θεωρώ ότι η Σπάρτη μας ποδέθηκε και πάρα πολύ καλά, καταπληκτικά θα έλεγα και η διοίκηση. Κανένα παράπονο τώρα, καταλαβαίνω και την πίκρα του κόσμου. Όταν έχει φτάσει κοντά στο όνειρο, έχει την Κυπαρσία 2-0 στο ημίχρονο με 2.500 κόσμο. Και τέλος πάντων, καλώς κακώς πετύχαμε εμείς τον γκολ. Καταλαβαίνω την απογοήτευση του κόσμου και να βρίσει και να πει μια κουβέντα παραπάνω, και όλα στο ποδόσφαιρο είναι. Πάντως, δύο φορές, να σας πω την αλήθεια, μας έχετε λαχταρίσει στο τέλος. Μία αυτή τη φορά και άλλη μία πρόσφατα με τον Πανθυριατικό, έτσι, στο 94. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο να πάμε και στον τελικό. Θα υπάρξουν απουσίες, θα υπάρξουν τραυματισμοί. Τι γίνεται με την Κυπαρισία? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βασιλάκο, σας λέω κάτι ειλικρινά, ότι φτάσαμε Ιούνιο μήνα και μιλάμε για τον μπαράζ των μπαράζ, τουλάχιστον για τη δικιά μου ομάδα. Το είχα πει και εκεί, ότι οι δικαιολογίες γεννάνε αποτυχίες. Πιστέψτε με, δεν μπαίνω εγώ ποτέ στη διαδικασία πόσοι παίχτες μου λείπουν, ποιοι μου λείπουν, πού παίζουμε, σε ποιο γήπεδο, με αυτά, και αν αρχίσω εγώ να τα σκέφτομαι, τα περνάω στους παίχτες μου. Δεν με αφορά τίποτα από αυτά. Ήρθαμε εκεί, το είδατε, πιστεύω το θυμάστε, με μείον 4 βασικότατους και χωρίς 2 στόπερ. Λοιπόν, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως έχω εγώ απουσίες, μπορεί να έχει και ομάδα της Σπάρτης. Εγώ κοιτάζω, 11 παίχτες έχω μέσα στο γήπεδο. Με αυτούς τους 11 θα πάω μόνο για την νίκη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κύριε Ματζούνη, την πρώτη φορά που μιλήσαμε, όταν ξεκινούσαν τα μπαράζ, σας είχα ευχηθεί επιτυχία. Αυτή τη φορά επιτρέψτε μου να μην το κάνω, γιατί θέλω να ανέβει η ομάδα της πόλης μου. Να είστε καλά πάντως. Σας μιλάω ειλικρινά, πέρσι ήμουν προπονητής στην Αργολίδα, στην Κοιλάδα, που είμαστε άμεσοι ανταγωνιστές με το Κιβέρι, τέλος πάντων, που πήρε το πρωτάθλημα και την άνοδο. Όταν τέλος πάντων τελείωσε και παρακολουθούσα όλη τη διαδικασία των μπαράζ, σαν φίλαθλος πλέον, ήθελα να βγει Σπάρτη, ειλικρινά σας το λέω. Σαν άνθρωπο, σαν φίλαθλος, και για την προσπάθεια σας λέω, και για τον μπάτζετ και για τον κόσμο. Επειδή Αργολίδα ήμουν εκεί προπονητής και είχε και την Ένωση Ερμιονίδας που ανέβηκε στη Football League, είχε και τον Παναργιακό, και ήθελα να ανέβει και η Σπάρτη για να πάρει και ο αθλητισμός της Λακωνίας μια ζωντάνια, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν έλεγε κάτι να ανέβει άλλη μια ομάδα στη ΓΑΜ Εθνική από την Αργολίδα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για κατ' εμέ και για όλη την Πελοπόννησο να ανέβει η Σπάρτη. Σίγουρα. Και έτσι όπως εξελίχθηκε στο 94, στεναχωρέθηκα και εγώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φέτος έτυχε ο Θεός να με φέρει προπονητή στην Κυπαρισία, που είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανθρώπινο, εντάξει, και επαγγελματικά και σαν άνθρωπος. Προφανώς. Όταν έχεις ηθική μέσα σου, να κοιτάς το καλύτερο για την ομάδα σου. Εννοείται. Από εκεί και πέρα, σας είπα, αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Η Σπάρτη θα κοιτάξει το καλύτερο για την ομάδα της, η παίκτες του προπονητής. Και εγώ, ευτυχώς ή δυστυχώς, θα κάνω την ανθρωπίνως δυνατόν να κάνω το καλύτερο για την ομάδα μου. Τώρα, ό,τι θέλει ο Θεός, ας γίνει. Ας κερδίσει ο καλύτερος, αυτό το κλισέ και τετριμένο, αλλά νομίζω είναι και το αληθινό. Σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε στον αέρα του Fly. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.